Γεια χαρά Πάγκε, στράτος εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα όπως βλέπετε επιστρέφουμε σε ένα παιχνίδι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το αγγίξουμε. Συγκεκριμένα είναι το SnowRunner. Μου το έχετε ζητήσει κι εσείς πότε θα ξαναπαίξω SnowRunner. Έχω αρκετούς μήνες να παίξω, είναι η αλήθεια. Το είχα αφήσει λίγο. Σήμερα αποφάσισα να το δούμε λίγο, καθώς έχει κάνει αρκετά updates. Έχει αλλάξει εντελώς από τότε που το είχα πρωτοπαίξει. Το είχα πρωτοπαίξει όταν είχε βγει, όταν είχε κυκλοφορήσει. Είχα κάνει δύο βιντεάκια. Τότε πολλοί δεν με ξέρατε ακόμα. Οπότε αποφάσισα να το ξαναδοκιμάσουμε. Θα το αρχίσουμε πάλι από την αρχή, καθώς δεν είχα προχωρήσει και πολύ. Είχα κάνει μία γέφυρα, άμα θυμάμαι καλά. Την πρώτη. Πάμε σήμερα να αρχίσουμε πάλι την αρχή. Και θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια εσείς, άμα θέλετε να συνεχίσουμε και σε άλλο επεισόδιο το SnowRunner, να προχωρήσουμε λίγο την ιστορία του, να κάνουμε τις εξερευνήσεις εδώ, να κάνουμε έτσι το front κομμάτι, έτσι να γουστάρουμε λίγο, να φτιάχνουμε διάφορα αυτοκίνητα, να βάλουμε μοντάκια μέσα, πράγματα. Οπότε πείτε μου στα σχόλια και προτείνετε μου ιδέες, τι θέλετε να κάνουμε. Αν υπάρχει κάποιο mode που να βγάζει σενάρια και να ακολουθείς κάποιο submission, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Άμα έχει σενάρια να κατεβάζεις από modes. Επίσης θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το σημερινό επεισόδιο. Άμα σας αρέσει φυσικά και είστε νέοι, μια εγγραφούλα και το καμπανάκι να μην χάνετε επόμενα επεισόδια. Ένα like γιατί με βοηθάτε. Και δεν χρονοτριβούμε άλλο, πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Είμαστε εδώ στο κεντρικό μενού. Πάμε New Game, New Campaign, Slot 2. Black River, Michigan, USA. Βλέπουμε εδώ ένα Chevrolet και ένα φορτηγάκι. Λοιπόν, welcome to Michigan. Thank you for the joining our recovery and maintenance effort after a disastrous flood. We need the help available to repair the bridge that collapsed. It's our only link to the other side of the river. First, you need to find the watchtower to get a view of your surroundings. Ωραία. Να βρούμε ένα watchtower για να ξεκλειδώσουμε την περιοχή και να δούμε μήπως έχουμε κάποια αντικείμενα να πάμε να πάρουμε για να φτιάξουμε τη γέφυρα που μας ζητά, γιατί έγινε μια καταστροφική πλημμύρα, καταστράφηκε η γέφυρα και δεν μπορεί ο κόσμος να περάσει από τη μία όχθη στην άλλη. Then you will have to find the truck. Μετά πρέπει να βρεις ένα φορτηγό capable of transporting the materials needed to repair the bridge, για να είναι υποστηριζόμενο να μεταφέρουμε τα εργαλεία ώστε να επανακατασκευάσουμε την γέφυρα. Αφού κάνεις αυτό, λέει, αφού φτιάξεις τη γέφυρα, μετά από αυτό θα μπορείς να βρεις το πρώτο σου γκαράζ και από εκεί να φτιάχνουμε τα αυτοκίνητά μας, πιθανόν. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Μας λέει remove handbrake. Χειρόφρενο, βάλε και μπροστά τον κινητήρα. Όμορφο. Είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια, παιδιά, που έχω παίξει. Το SnowRunner. Είναι πανέμορφο, πραγματικά είναι πανέμορφο. Exploration map you first. Ωραία. Για να δούμε τι έχουμε. Exploration objects. Λοιπόν, όλος αυτός είναι ο χάρτης μας. Εμείς είμαστε εδώ κάτω το Chevrolet, το CK1500. Έχουμε ένα watchtower εδώ. Ωραία, στα 195 μέτρα προς τα αριστερά. Εδώ έχουμε ένα watchtower, πάμε προς τα εκεί να το ξεκλειδώσουμε. Είναι πανέμορφο, παιδιά, το είχα ξαναπεί και τότε όταν το είχα πρώτο παίξει το παιχνίδι, ότι είναι πανέμορφο. Εμένα μου αρέσανε πάντα τα... Το SnowRunner είναι το τελευταίο. Πρώτα ήταν το Mud Runner. Πρώτα ήταν το Spin Tires, μετά ήταν το Mud Runner. Έχω παίξει και τα δύο. Και τώρα ήρθε και η ευκαιρία να ξαναπαίξουμε πάλι το SnowRunner. Μιας και το έχουμε στη συλλογή μας. Λοιπόν, εδώ θέλει να βάλουμε αργά. Ωραία, την κουμπώσαμε. Και θέλει να βάλουμε και 4x4. Ωραία. Έλα φιλαράκι, την έχω βάλει, άντε. Αργείς. Θα μπορούσα να πάω από εδώ πάνω, αλλά πάμε από το δρόμο, καθώς δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Λέει να πάω από εδώ. Γιατί από εδώ μου λέει να πάω. Για να δούμε λίγο. Έχει δρόμο από ό,τι φαίνεται. Οπότε πάμε από εδώ, ρε παιδιά. Πάμε να το δοκιμάσουμε για λίγο τώρα. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όπιστε. Πήγαμε. Δώσ' του. Όπου εργαλείο έχουμε, ρε. Dangerous water. Πού είναι το dangerous water. Βάλε αργά. Μην κολλήσουμε εδώ. Βάλε VG. Τράβα. Ωραία, φύγαμε. Θα το σπάσουμε το δεντράκι, δεν θέλουμε. Έχουμε και το VG, το οποίο δεν πρόκειται να κολλήσουμε σχεδόν ποτέ. Μόνο άμα δεν έχουμε κάποια βοήθεια γύρω-γύρω, κάποιο δέντρο, κάτι, ένα βράχο να πιαστούμε. Πού πάω εδώ πάνω, ρε φίλε. Όντως θα βγει από εδώ πάνω. Το πιστεύω αυτό. Find the watchtower, αυτός μας λέει να πάμε εδώ όμως. Και εγώ πηγαίνω αλλού. Να
το διακινδυνεύσω να πάω ευθεία εδώ, να βγω σε αυτό και μετά από εκεί να πάμε σε εκείνο. Θα μπορούσε. Ο δρόμος εδώ που είναι, δείχνει ότι έχει κάποιον δρόμο. Ο δρόμος να είναι αυτός εδώ. Πιθανόν ναι, γιατί από εκεί δεν πρόκειται να πάει μέσα εκεί. Το μόνο σίγουρο. Για δώσε πόνο. Έχουμε 80 λίτρα στο τυπόζιτο, οπότε θα μας φτάσουν, πιστεύω. Εδώ είναι ο δρόμος, εντάξει. Βάλει λίγο τώρα να πάμε. Βάλουμε μια Δευτέρα. Ωραία, κούμπος έτεινα. Καλός είναι ο δρόμος από ό,τι φαίνεται. Είναι πανέμορφο το παιχνίδι. Τώρα με τη βροχή ειδικά έχει μια ατμόσφαιρα, έχει και τη μουσικούλα αυτή, την country. Πανέμορφο, πανέμορφο. Και γραφικάρες μιλάμε άπαιχτες, ε. Πολύ λεπτομέρεια και έχει... Αυτό το παιχνίδι βασίζεται στο off-road. Έχει πολύ καλούς μηχανισμούς, όπως βλέπετε για σπινιάρι εδώ με τη λάσπη, φεύγει ο κόλλος, πετάει λίγο έτσι. Φεύγει μούρι, χάνει, αυτό είναι το υπέροχο. Και στη λάσπη εδώ, άμα δείτε πώς πετάει πίσω τη λάσπη, είναι υπέροχο. Αυτό δίνουν βάση, γιατί σε αυτό σχεδιάστηκε το παιχνίδι. Από το πρώτο κομμάτι, spin tires ήταν η λάσπη. Οπότε δίνουν πόνο εκεί στη λεπτομέρεια. Βάλε την αργά, πάμε, φύγαμε. Τώρα εδώ κολλήσουμε, θα γελάμε. Φτάσαμε στο Watch Tower και θα γελάμε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο Watch Tower. Δεν ήθελε να φτάσουμε σε αυτό. Lunch Observation. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ. Τι ξεκλειδώσαμε. Ξεκλειδώσαμε καινούργια μέρη. Βλέπουμε λίγο εδώ μια σπασμένη γέφυρα. Έχει εδώ από κάτω. Πιθανόν ναι. Εμείς τώρα θέλω να πάμε εδώ. Η σπασμένη γέφυρα πιθανόν είναι αυτή που θέλουμε να επισκευάσουμε. Τώρα από εδώ. Μπορώ να πάω το δρόμο και βγαίνει εδώ μετά σε μια στροφή και βγαίνει στο δρόμο κάτω. Που είχε άσφαλτο. Άμα ακολουθούσε αυτό ήταν άσφαλτο όλο, αλλά διάλεξα να πάρουμε μια πιο διαφορετική διαδρομή. Μια διαδρομή που σχετίζεται με το παιχνίδι, ρε φίλε. Γιατί SnowRunner, χωρίς λάσπη και τέτοιο, τι να πηγαίνει. Στην άσφαλτο δεν λέει. Δεν φαίνεσαι εκεί ο μάστορας στη λάσπη. Ωραίο. Πείτε μου στα σχόλια, παιδιά, άμα θέλετε να συνεχίσουμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω live. Το έχω πει και επανελειμμένα που το ζητάτε και στα σχόλια. Στον καθένα λέω ότι δεν μπορώ να σηκώσω live. Δυστυχώς. Πού πήγα. Άμα μπορούσα, παιδιά, θα ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που θα έκανα live το SnowRunner. Γιατί θέλει αφοσίωση και ώρες για την εξερεύνηση, διάφορα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω live προς το παρόν. Στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ωραία, φτάσαμε εδώ σε αυτό το κομμάτι. Πάμε από εδώ αριστερά. Πω, τι διαδρομές έχω ακολουθήσει σήμερα. Πείτε μου στα σχόλια μας, σας αρέσει οι διαδρομές που ακολουθούμε. Φάγαμε λίγο τον κινητήρα, ε. Βρήκαμε μπροστά εδώ σε μια πέτρα. Ωραία, δεν μας πειράζει. Έλα, έλα, ανέβηκε. Κόμπλε. Γλίστραγε η πέτρα, είχε γλίτσα. Ωραία, βγήκαμε στο δρόμο. Άσφαλτο. Από εδώ και πέρα είναι άνετος ο δρόμος. Έχουμε εδώ λίγο λασπούλα. Μικρό το κακό. Να δούμε μήπως περνάει κανένας. Δεν περνάει. Έλα δώσ' του παιχταρά μου. Φύγαμε. Φύγαμε. Κούμπος εδώ, Τετάρτη, κάτσε να βγάλουμε την τετρακίνηση. Εντάξει. Reading terrain, λέει. You will encounter to different kind of terrain. Ωραία, such as road. Θα αντιμετωπίσεις διάφορες, λέει, δοκιμασίες, διάφορα terrains, όπως δρόμος, λάσπη, χώμα, βαθιά λάσπη, νερό, πέτρες, χιόνια και πάγους. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Μόνο οι έμπειροι οδηγοί, λέει, με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικά terrain. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Μας την δίνει αυτή την πληροφορία καθώς έχουμε το νερό εδώ μπροστά. Και εδώ βλέπω ένα fuel station. Δεν το πολύ θυμάμαι τι πρέπει να κάνουμε. Έχει περάσει αρκετός καιρός, οπότε... Φρένο. Μήπως μας έλεγε δεν μπορούμε να περάσουμε από εδώ και πρέπει να πάμε να διαλέξουμε άλλο δρόμο. Λέτε, παιδιά, θα κάνουμε μια δοκιμή. Mm.
Εγώ την έκανα τη δοκιμή, πέρασε, δεν ξέρω τι έλεγε. Dangerous water, κομπλέ είμαστε. Δεν μας πήρε το μονοπάτι, έχει και τα βράχια, θα μας σταμάταγε. Χωράω. Χωράω. Μόλις φτάσαμε fuel station, καλά είπα εγώ. Μιας και είμαστε εδώ, κάτσε να φουλάρουμε. Δεν έχουμε φάει και πολύ καύσιμο, αλλά δεν πειράζει. Why not. Γέμισε, φούλαρε το. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πού ακολουθούμε τώρα, πάμε εδώ δεξιά είναι. Θέλει να πάμε από εκεί ή να πάμε από εδώ. Όπα, έχουμε ένα μάξι εδώ μπροστά. Όχι. Λάθος δικό μου. Πάμε από εδώ το δρόμο, μωρέ. Εντάξει, ακολουθήσουμε μια άλλη διαδρομή. Πάμε από εδώ. Πω πω πως πετάει κόλλο. Πόσο όμορφο παιχνίδι είναι ρε φίλε. Ωραία, που κολλήσαμε. Είχε λάσπη καλή και δεν φαινόταν ε. Να το γοτσάρω μπροστά. Εδώ έχουμε ένα αυτοκίνητο να ξεκλειδώσουμε. Εδώ είναι ένα χωριουδάκι εδώ στο, στην Αμερική. Αμέρικα. Αμέρικα City. Μίσιγκαν πρέπει να είμαστε από ό,τι θυμάμαι που μας είπε στην αρχή. Πάμε, Βίτζι. Να ισιώσει λίγο να φύγουμε πάνω. Έλα, κομπλέ μας, έλα, ανέβα. Έλα, βρήκαμε Βίτζι εδώ. Εντάξει, αφού το χρησιμοποιούμε εδώ, μας άνετε. Ωραία, περάσαμε το πρώτο μας εμπόδιο. Τράβα λίγο ακόμα να φύγουμε εδώ στη στροφή να φτάσουμε. Άμα φτάσαμε εδώ, τέλος. Εδώ δίπλα είναι. Να είσαι εδώ δίπλα στο tower και να μην μπορείς να φτάσεις, ρε φίλε. Κατέβεις με τα πόδια να πας. Έλα. Άρε δεν έχουν τετρακίνηση τόση ώρα. Λέω και εγώ ρε, τόσο δύσκολο είναι. Έλα ρε φίλε τώρα, δεν το είχα παρατηρήσει. Πω πω παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, συγχωρέστε με. Δεν είχα παρατηρήσει ότι δεν είχαμε τετρακίνηση. Λέω γιατί. Τόσο δύσκολο είναι εδώ πέρα το μέρος, λέω. Έλα ρε φίλε. Τόση ώρα φάγαμε τζάμπα εδώ γιατί δεν είχαμε τετρακίνηση. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά, εντάξει. Και στους καλύτερους οδηγούς. Μην κρίνετε τώρα στα σχόλια, μην με κρίνετε. Ωραία, μόλις φτάσαμε το Watchtower Discovered. Good job. You discovered your first Watchtower. Ναι, το δεύτερο είναι στην ουσία γιατί πήγα κι άλλο ανάλογο. Όταν εξερευνείς λέει Watchtower, σου φανερώνει διάφορα μέρη στο χάρτη. Κομπλέ, το ξέρουμε αυτό ήδη. Για να επισκευάζεις την γέφυρα, χρειάζεσαι ένα μεγαλύτερο όχημα για να μεταφέρεις τα υλικά. Open your map και κοίτα τριγύρω σου. Objective, find a tract capable of transporting materials. Ωραία, κομπλέ. Ανοίγουμε το χάρτη. Περιμένουμε εδώ να βρούμε ποιο σημείο θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε σε αυτό εδώ το σημείο που έχει ένα φορτηγάκι από ό,τι βλέπω. Πάμε εδώ. Άμα βγούμε εδώ πίσω ξανά, ακολουθήσουμε το δρόμο προς τα κάτω, βγαίνουμε εδώ και από εδώ πάμε μέσα. Πιθανόν μετά πρέπει να πάρουμε αυτό, να φορτώσουμε ξύλα και να τα πάμε στη γέφυρα εδώ, να την κατασκευάσουμε και να περάσουμε στο πέρα κομμάτι που θα είναι κάπου το γκαράζ μας. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε τις μεταφορές. Εδώ έχει άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε πάλι για τη γέφυρα μάλλον. Lumber mill, track. Ωραία, πάμε στο track τώρα. Δεν χάνουμε χρόνο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πίσω. Ακολουθούμε το δρόμο από εδώ να βγούμε. Βγαίνει από εδώ. Βγαίνει από εδώ, εντάξει. Κόβεις δρόμο, δεν γυράς πίσω, εντάξει. Εδώ είναι ο δρόμος όμως. Μισό να δω. Εδώ είναι, ωραία, κατεβαίνουμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα. Όπα, 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 ίσιοσέ το, μην το χτυπήσουμε κάτω. Θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το επόμενο κομμάτι. Μην θα κάνω τι θες. Άρε λάσπη. Η λάσπη, γενικά τα βουνά, off-road έτσι, τρελαίνομαι. Εδώ είναι lumberyard, ξυλία. Ωπωπωπω, πάω τέρμα ρε. Πάμε μια κάμερα από μέσα, τέρμα, 30 χιλιόμετρα, που λέει ο λόγος τέρμα. Αλλά τέρμα είναι για τη λάσπη εδώ. 30 χιλιόμετρα μπορεί να είναι μίλια αυτά. Τα χιλιόμετρα είναι από κάτω. Από μέσα είναι πολύ όμορφη κάμερα. Και το τιμόνι στο SnowRunner και το MudRunner δεν είχε τιμόνι έτσι τόσο όμορφο.
τόσο όμορφο interior, ήθελα να πω. 30 χιλιόμετρα, 30 μίλια ήταν 50 χιλιόμετρα. Track discovered. Λοιπόν, είναι αυτό το φορτηγό μας. Αμερικανιά full, με εξατμίσεις, δύο κίνητα μπουριά από πάνω. Πάμε... Stop engine. Α, το πήραμε το φορτηγό. Κόμπλε. Άτο, νάτο, το εργαλείο. Αυτό δεν έχει τετρακίνηση, έχει μόνο αργά. Έχουμε 240 λίτρα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Metal beams 1, wooden planks. Πρέπει πρώτα να πάμε metal beams, τα οποία τα βρίσκουμε πιθανόν εδώ. Οπότε πάμε λίγο να δούμε. Ακολουθάμε το δρόμο εδώ αριστερά και μετά πάμε προς το χωριό που ήταν. Πω interior. Πανέμορφο ρε φίλε. Τι πανέμορφο που είναι. Κοίτα λεπτομέρεια. Αντανακλάσεις εδώ τον ήλιο. Άμα αριστερά. Εντάξει, δεν στρίβουν αυτά. Πάμε αργά εδώ πάνω, να ανέβουμε. Δεν θέλει αργά εδώ, θέλει δύναμη, φόρα θέλει εδώ, γιατί είναι βαρύ όχημα και αργούμε πολύ και θα κολλήσουμε. Τι πανέμορφο που είναι ρε φίλε. Είναι πανέμορφο. Φτάσαμε ήδη στην πόλη. Κόψε, κόψε το κατέβασμα. Τι πανέμορφη πόλη ρε φίλε. Πόλη, χωριό. Εντάξει, εδώ δεν είναι πόλη αυτό. Κλεισίτσα εδώ. Έχει ατμόσφαιρα όμως. Έχει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Πω, κοίτα η ομίχλη εδώ μέσα. Τι γαμάτο που είναι ρε φίλε. Τι βλέπεις εδώ μέσα, έχει τα πάντα. Πολύ λεπτομερές το έχουν κάνει. Και μπράβο τους. Μπράβο τους. Αριστερά. Εδώ είμαστε. Εδώ που είμαστε. Εδώ λοιπόν. Κόψε. Ου, πώς δεν φάγαμε κανένα κολλιόνα εδώ. Να δω αρχικά μήπως έχουμε να κοτσάρουμε και κάποιο δεύτερο από πίσω. Τρέιλερ. Θέλουμε τρέιλερ. Θα πάμε εδώ. Όπα, δεν βλέπω. Ωραία το πήγα. Δεν βλέπω πάλι. Κόψε. Θέλουμε τρέιλερ ή δεν θέλουμε τώρα, δεν κατάλαβα. Ωραία, metal beams. Metal beams, loading platform. Ωραία, φόρτωσε. Θα έχουμε φορτώσει. Τώρα θέλω να ανοίξω το χάρτη, να δω το επόμενο κομμάτι. Πού τα πηγαίνουμε. Έχουμε διάφορα τρέιλερ εδώ από ό,τι βλέπω. Και εδώ έχει ένα flat belt είναι αυτό. Semi trail. Αυτό είναι, τι είναι. Είναι εδώ απ' έξω κάπου. Μήπως χρειάζεται να το φορτώσουμε και αυτό. Α, αυτό εδώ. Φάγαμε λίγο του γείτονα εδώ. Παλικάρι μου, συγγνώμη. Θα το φτιάξω εγώ. Μόλις φτιάξουμε τη γέφυρα θα περάσω από εδώ. Κολώνα, θα τη φάμε εδώ. Το φόρτωσα. Θέλει να πάμε το τέτοιο από εκεί. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Θέλει να φορτώσουμε αυτά που είναι εκεί στο τρέιλερ πίσω. Πάμε λίγο από εδώ να δούμε τι θέλει. Τελικά μάλλον δεν ήθελε να το φορτώσουμε για εκείνο. Πάμε αρχικά όπως βλέπουμε εδώ πέρα να επισκευάσουμε τη γέφυρα. Δεν χρειαζόταν να κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα είμαστε έτοιμοι, λέει, να επισκευάσουμε τη γέφυρα. Αυτό το φορτηγό έχει αρκετό, έχει χώρο για το cargo. Every truck body or trailer has different cargo capacity measures in slots. This truck, αυτό είναι ικανό να μεταφέρει δύο slot, δύο cargo. Πάμε αρχικά να φύγουμε από εδώ. Το trailer δεν ξέρω αν μας χρειάζεται. Πού βρήκαμε. Όπα, έχει κρούνο. Φύγαμε έτοιμοι. Από εδώ φύγαμε. Metal beams 0 στα 1 λέει.
Α, γιατί δεν το έχουν κάνει delivery ακόμα. Πιθανόν ναι. Πάμε προς εκεί τώρα και άμα θέλει να ξαναγυρίσουμε προς εδώ θα έχουμε ντράβαλα. Θέλει χρόνο. Πάμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Πιστεύω είμαστε καλά ρε φίλε, εντάξει. Τι στο καλό. Τώρα ακολουθήσουμε όλη τη διαδρομή με το... με την άσφαλτο, δεν θα πάμε τόσο σε off-road καθώς έχουμε και βάρος αρκετό πίσω. Μου φύγε, μου γλίστες, εδώ πέρα έχει υγρασία, έχει πάχνη κάτω. Έκανε save, άρα είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ αριστερά, να φουλάρουμε λίγο. Ένα φιλαράκι, ευχαριστώ. Εν κινήσεις, είδατε. Μπροστά εδώ πέρα. Εδώ είναι το νερό. Θέλει εδώ μάλλον τέρμα να περάσουμε. Εντάξει, δεν νιώθει. Δύναμη. Δεν νιώθει. Τώρα δεν ξέρω αν κουβαλάω τζάμπα το τρέιλερ από πίσω. Και έπρεπε να το αφήσουμε κάπου εκεί. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο το δρόμο εδώ γιατί μας τον έχουν κλείσει κιόλας. Ρε παιδιά, εγώ είμαι εδώ της εταιρείας. Θα μου πείτε εμένα ότι είναι κλεισός ο δρόμος. Εγώ βοηθάω εδώ πέρα. Μου κλείνει το δρόμο να πηγαίνω από αλλού. Φτάσαμε στη γέφυρα και να μην έχουμε φέρει τα κατάλληλα εργαλεία. Δεν είμαστε και μακριά, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Πρέπει να πάμε εκεί που μας δείχνει. Έλα. Ωραία. Όπου δεν έχει καλή επιστροφή το τιμόνι, πρέπει να το στρίβεις εσύ. Φτάσαμε στο πρώτο κομμάτι, για να δούμε. Πετύχαμε τίποτα. Φτάσαμε, λοιπόν. Ξεφορτώνουμε. Cargo management. Unload. Έγινε. Το πρώτο κομμάτι έγινε. Φτιάξανε τη σιδηροκατασκευή. Ωραία. Τώρα χρειαζόμαστε δύο φορτία με ξύλο. Μάλλον το καρότσι που κουβαλάω πίσω είναι τζάμπα. Δεν πειράζει όμως. Πάμε λίγο προς το σημείο όπου θέλουμε να βρούμε τα ξύλα. Είναι σε αυτά τα δύο. Οπότε φύγαμε για το Lumber. Είναι εδώ. Πιθανόν παιδιά πρέπει να αφήσουμε το τρέιλερ. Θα το αφήσω κάπου εδώ το τρέιλερ γιατί εμποδίζει. Δεν με αφήνει να στρίψω και καλά κιόλας. Τώρα θα είχα γυρίσει άμα δεν το είχα. Λοιπόν παιδιά είμαστε έτοιμοι. Πάμε για ξύλο τώρα. Το επόμενο κομμάτι και το τελικό πιστεύω που χρειάζεται για τη γέφυρα να την επισκευάσουμε. Και μετά θα μπορούμε να περάσουμε απέναντι στο επόμενο επεισόδιο. Θα πάμε να βρούμε τον γκαράζ, να φτιάξουμε τα οχήματά μας έτσι όπως θέλουμε. Θα μας δώσουν και κάποια λεφτά πιστεύω. Τώρα είμαστε 5.000. Και τα φύλλα πίσω. Φύλλα είναι αυτά, τι είναι. Φύλλα πρέπει να είναι. Από εδώ βγαίνει. Από εδώ μου φαίνεται είναι η πιο καλή διαδρομή. Πάμε από εδώ. Έχει ανάψει φώτα. Έχει ανάψει μικρή σκάλα. Τι πανέμορφο που είναι, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι πανέμορφο είναι. Τώρα πέφτει ο ήλιος εδώ, είναι ατμοσφαιρικό, full. Κάναμε πάλι save, άρα πάμε καλά. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Στο μήλο, ξυλόμηλο. Να πάρουμε τα υπόλοιπα parts που χρειάζεται για τη γέφυρα. Και από εκεί και πέρα θα μου πείτε εσείς άμα θέλετε να συνεχίσουμε. Γιατί πιστεύω δίνει πολύ όμορφο content στο κανάλι. Και ειδικά σε κάποιους που αρέσει και το παιχνίδι. Πρέπει να το παίξουμε, πρέπει να συνεχιστεί. Πείτε μου στα σχόλια και εσείς τη γνώμη σας για το παιχνίδι. Μπορεί κάποιος να μην το ξέρει, να το βλέπει πρώτη φορά. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη του άμα του άρεσε το σημερινό βίντεο. Ή άμα δεν θέλετε με κάποιο σχόλιο, μπορεί απλά να βάλει ένα like για να καταλάβω ότι άρεσε και από αυτό με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φτάσαμε Lumber κιόλας. Σχεδόν. Τι σχεδόν φτάσαμε, wooden planks. The lumber mill looks like the best place to get those wooden planks. You need time to get it done. Ωραία. Μέσα. Στρίψω το ρημάδι μαούνα. Cargo management. Πιθανόν θα θέλει να πάμε και πίσω εκεί. Loading και ένα μαζί είναι. Ένα είναι. Θέλουμε δύο εμείς μάλλον. Φόρτωσε αυτές. Α, έχουμε δύο. Λέτε να μην χρειάζεται. Να είναι αρκετά αυτά τα planks.
να μην πάρω φορτώσω και εκείνο το τρέιλερ. Πιθανό δεν θα χρειάζεται. Οπότε πάμε πίσω εμείς, παιδιά. Πάμε πάλι στη γέφυρα. Πιθανόν θα είναι αρκετά αυτά τα ξύλα. Εδώ μας έχει για να φορτώνουμε με τρέιλερ κατευθείαν και μεγαλύτερα. Δεν κατάλαβα το σύμβολο. Α, τώρα μας λέει deliver. Εκεί. Ωμπλε, ακολουθάμε τη διαδρομή μας που ήρθαμε. Φύγαμε. Έλεγα να πάω από εδώ πάνω, αλλά είναι δύσκολο εδώ. Είναι πολύ όμορφο το παιχνίδι και έχει και ωραίες αποστολές. Μετά άμα πηγαίνουμε και σε χιόνια και τέτοια θα είναι ακόμα πιο γαμάτο, θα το πούμε έτσι. Κοίτα τώρα λεπτομέρεια που έχει εδώ κάτω στο χώμα από τον ήλιο που χτυπάει από εκεί, από το ηλιοβασίλεμα. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται σε εσάς, παιδιά. Δυστυχώς στο YouTube ρίχνει αρκετή ποιότητα, άμα θέλει να τα ανεβάσει σε 4K. 4K δεν μπορούν να τα βάσουν όλοι, ρε YouTube. Παλότερα γιατί είχες καλύτερο bitrate και τώρα τα έχεις διαλύσει όλα. Παλιότερα ανέβαζες βίντεο και ήταν πένα. Τώρα ανεβάζεις βίντεο και το μισό βίντεο είναι ξυλιασμένο. Πάμε, πάμε, φύγαμε. Πάπαπα, ε. Δυστυχώς δεν βλέπω τα χιλιόμετρα. Έπρεπε να μου έχει κάπου ένα κοντεράκι κάπως. Έλα, τι lag spice ήταν αυτό. Θα φέρουμε τώρα πράγματα εδώ, να φύγουμε από κάτω στη γέφυρα. Ου. Πείτε μου πώς σας φαίνεται και η οδηγική μου συμπεριφορά, ήθελα να πω, και μόλις έφυγα σε ένα βράχο. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι stop, μωρέ, ποιος θα έρθει από εδώ. Πάμε. Κοίτα λεπτομέρεια που είχε εδώ, ρε φίλε. GMC είναι, GMC, τούμπανα. Και πουλιά πετάνε. Το έχουν ωραίο. Μπράβο τους, ναι. Στα παλικάρια, στην εταιρεία εκεί. Συγχαρητήρια. Είναι λίγο. Ου, το διέλυσα. Ου. Διαλύθηκε. Αναρτήσεις, κινητήρας, το διέλυσα εδώ στη στροφή. Ελπίζω να μου φτάνουν αυτά τα κομμάτια εδώ. Πιστεύω θα φτάνουν, γιατί... Unload. Unload. Ωραία, complete. Βάζουν και τα planks στο κάτω μέρος. Ανοίξε τον κιόλας. Τον ανοίξαν κιόλας. Πήραμε 350 αστεράκια που είναι τα XP πιθανόν. Μας έδωσαν και 200. Profile balance. Είμαστε στα 8000. New driver rank along. Unlock. Όταν έχεις αρκετή εμπειρία, κάθε rank που ανεβαίνεις λέει σου δίνει επιπλέον αναβαθμίσεις να κάνεις οχήματά σου και διάφορα άλλα progressing. Ωραία, τελείωσε αυτό. Η γέφυρα κατασκευάστηκε, καλή δουλειά σου λέει. You repair the bridge and complete your first contract. Now the town is reconnected to the rest of the region. Τώρα ενώθηκε ξανά με το υπόλοιπο κομμάτι. Τώρα είναι ώρα, λέει, να βρεις το δικό σου γκαράζ, το οποίο είναι ταγκαρισμένο στο χάρτη. Λοιπόν, πού είναι ταγκαρισμένο? Γκαράζ, εδώ είναι το γκαράζ. Πρέπει να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή, να βρούμε μονοπάτι. Από πού θα ακολουθήσουμε, γιατί είναι κλειδωμένο ο χάρτης. Έχεις την δυνατότητα να πας εδώ δεξιά κάτω, σε αυτό το σημείο, και να ξεκλειδώσεις το God Tower και να βλέπεις λίγο τον δρόμο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μαύρη μαυρίλα. Πρέπει να ακολουθήσεις μονοπάτια από την εμπειρία και μόνο. Δεν έχεις τώρα χάρτη που πρέπει να στρίψω και τέτοια. Μόνο να με ακολουθήσεις εδώ, αλλά μετά χάνεσαι πάλι. Οπότε θα έχει λίγο ενδιαφέρον για το επόμενο επεισόδιο. Άμα φυσικά θέλετε να συνεχίσουμε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ, μιας και φτιάξαμε τη γέφυρα, πάμε να τη δοκιμάσουμε λίγο, την τεστάρουμε, να δούμε αν αντέχει. Α, ρίξανε και άσφαλτο από πάνω. Ωραίο. Αντέχει. Από ό,τι βλέπω, αντέχει αρκετά, ε. Μια χαρά είμαστε. Εγώ θα την αράξω εδώ για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να μου πείτε κι εσείς φυσικά άμα θέλετε να συνεχιστεί η σειρά με το SnowRunner, να κάνουμε και διάφορα contracts. Αρχικά να πάμε στον garage να δούμε τι έχουμε να ξεκλειδώσουμε εκεί, πώς θα μπορούμε να φτιάξουμε τα οχήματά μας, άμα μας έχει κάποιο άλλο όχημα εκεί να φτιάξουμε ή να το πάρουμε δικό μας και να κάνουμε διάφορες δουλειές.
Επίσης, πείτε μου στα σχόλια μας αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και άμα γουστάρετε να το συνεχίσουμε, αφήστε ένα like αν σας άρεσε φυσικά. Και άμα είστε νέοι φυσικά γιατί θέλετε να χάσετε επόμενα επεισόδια με SnowRunner και όχι μόνο SnowRunner, καθώς ανεβαίνουν διάφορα βίντεο στο κανάλι, σίγουρα τι θα έχετε την εγγραφούλα και το καμπανάκι για να μην χάνετε νέο βίντεο. Καθημερινά νέα βίντεο 2 η ώρα. Αλλάζουμε την ώρα, πάμε από 1.30 στις 2 η ώρα, μιας και έχετε και εσείς σχολεία. Ελπίζω να σας βολεύει. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!